Λοιπόν, για να λύνουμε ένα θεματάκι, για να τακτοποιούμε τα θέματα. Τώρα, αυτό βέβαια δεν τακτοποιείται ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι διάφοροι τύποι εδώ μέσα, στο Real εννοώ, αλλά και έξω από εδώ, που μετά το χτεσινό ματσάκι τη ημετέρα Τριλάρα με την Παοκάρα, με περίμεναν πώς και πώς για να μου εκφράσουν τη στοργή τους. Αλλά είμαι λεβέντης και δεν θα επεκτάθω σε αυτό το bullying που για μια ακόμα φορά υπέστην ως δημοκρατικός πολίτης από αυτές τις ορδές των αλλοφρόνων. Αυτό λοιπόν που έχω να τους πω, γιατί εμείς ως γνωστόν δεν είμαστε σαν κάτι γνωστά σαλιγκαράκια, Θοδωράκη, είναι ότι χτες ως Ολυμπιακάρα και ως άνθρωποι τη φάγαμε κανονικά. Τη φάγαμε κανονικότατα, γεγονός το οποίο μας έχει αφήσει ένα ελαφρύ τσούξιμο. Το θέμα βέβαια είναι να έχει στρατηγική στην αντιμετώπιση της πίκρας. Άκουγα για παράδειγμα το πρωί τον έτερο ομοιοπαθή, τον Χατζηνικολάου, να λέει ότι μετά την ήττα, λέει, το έριξε στο μανιφέστο και μέσα στη ζαλάδα μου, γιατί κράτησε όσο να είναι η ζαλάδα από χτες λιγάκι, λέω, όπα, αυτός είναι χειρότερα από μένα, το έριξε στο Μάρξ. Μετά βέβαια μου είπε ότι υπάρχει ένα θαυματουργό τσίπουρο του Αποστολάκη εκεί στους Θεσσαλικούς κάμπους, στο Βόλο, το οποίο τσίπουρο λέγεται μανιφέστο, έτσι το λένε το τσίπουρο, που εδείκνεται μάλλον σε αυτές τις περιπτώσεις, ίσως κάνει και για εντριβές. Τώρα, δεδομένου ότι την Πέμπτη παίζουμε με τη Δυναμό και την Κυριακή παίζουμε με την ΑΕΚ, έχω πρόταση να το πιάσουμε από όλες μεριές, Νίκο, να πάρω εγώ τους 52 τόμους του Λένιν, πιάσε και εσύ καδιόντα μιτζάνες από το μανιφέστο του Αποστολάκη και παίχτες τιμημένοι, ο θρύλος δεν πεθαίνει. Α, καλώς τον. Ακόμα δεν πρόλαβα και έστειλε το μήνυμα ο Δημητράκης. Λέει, τι εννοείς, λέει, όταν λες τι φάγαμε και τι εννοείς όταν λες τσούξιμο. Τι εννοώ, ρε Δημητράκη, τι φάγαμε, τι ροπαλιά. Τσούξιμο, πού πάει το μυαλό σου, Δημητράκη.